Δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνετε το βήμα. Όχι βέβαια, το... όπως θέλετε, όποτε θέλετε. Πάρα πολύ. Ναι. Εξάλλου εκπροσωπούμε μεγάλη μερίδα της συνολής. Εννοείται. Συνταξιούχοι στην πλειοψηφία. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, όχι πανελλαδικά μόνο και τοπικά, αλλά παντού. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Γι' αυτό ζητάμε τις παρεμβάσεις, ζητάμε οτιδήποτε. Άκουσα προηγουμένως αυτή τη συνομιλία σε όσον αφορά για το Σύλλογο Φίλων. Και δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό είναι εδώ και κάποιο καιρό που προσπαθούν να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος. Αυτό που παρέλειψε να πει συγκεκριμένη που είδατε συνομιλία είναι από ποιους ξεκίνησε και ξέρουμε πολύ καλά από ποιους ξεκίνησε, ποια είναι τα άτομα τα οποία δραστηριοποιηθήκανε για να μαζέψουν υποτίθεται αυτή τη μαζιά που θα παίξει το ρόλο του ιδρυτικού σωματείου και ξέρω εγώ. Δηλαδή το έχουμε πει και παλιότερα, το έχουμε πει και επανειλημμένες φορές, το ξαναλέμε και τώρα, ότι και παλιότερα αλλά πρωτίστως αυτή την περίοδο προσπαθήσουν να δημιουργηθούν φορείς, σχήματα, οτιδήποτε όπως και στο παρελθόν. Αυτή υποτίθεται όπως έχουμε ονομάσει κυβερνητικά σχήματα λαγών, κυβερνητικά σχήματα λαγών που να εγκλωβίσουν την κοινωνία, μερίδες ή ό,τι θέλεις πες, για να στηρίξουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική η οποία έχει ξοντώσει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων, τη λαϊκή οικογένεια. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή και από το πρόγραμμά τους αλλά και από τις συσκέψεις που είχαν παρακολουθήσει στο πρόγραμμά τους, αυτή τη στιγμή το κύριο ζητούμενο είναι ο θελοντισμός, το ΕΣΥ και αλλιώτικα. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λένε και οι κυβερνήσεις οι παλιότερες και οι σημερινές, να σπρώξουν την κοινωνία στον εθελετισμό. Δηλαδή, από μόνος του ο ένας τον άλλο να βοηθήσει για να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια υγεία και οτιδήποτε παροχή έχει χρυσοπληρωθεί από την κοινωνία, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, από όλους και τη δικαιάται δημόσια δωρεάν και οι αγώνες που έχει δώσει πανελλαδικά ο λαός μας αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας ήταν αποκλειστικά και μόνο δημόσια δωρεάν υγεία, να πληρωθούν όλα μα όλα από τον κεντρικό προϋπολογισμό και τσακιστή δραχμή δηλαδή ευρώ, από την τσέπη, την ήδη ξεπατωμένη τσέπη της λαϊκής οικογένειας. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είπα προηγούμενο στα σχήματα του κυβερνητικού λαγού, προσπαθούν με κάθε τρόπο να πείσουν, να εγκλωβίσουν την κοινωνία ότι ξέρετε τίποτα, το πρόβλημα θα λυθεί από μόνοι μας, να ξαναβάλουμε πάλι το χέρι βαθιά στη τσέπη και από αυτή τη στιγμή εμείς θα πάρουμε τη στήριξη στα χέρια του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απροσανατολιστική διαδικασία και προπαγάνδα κυβερνητική που την αναπαράγουν οι αυτοί οι οποίοι τη στηρίζουν και είναι βαθιά στην ευλάβεια την καθημερινή να στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή που είπα, αυτή την ανάγκη έχει η κοινωνία να παλέψει για μια δημόσια δωρεάν υγεία, να χρηματοδοτηθούν όλα τα ταμεία τα ασφαλιστικά από το κεντρικό προϋπολογισμό, τον οποίο αυτή τη στιγμή ούτε τσακιστή δεκάρα δεν δίνει το κράτος, οι προηγούμενες και οι σημερινές κυβερνήσεις, οι οποίες προηγουμένως και αυτοί το έχουν διαπιστώσει αυτή τη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας την έχει πληρώσει, χρυσοπληρώσει, και όχι αυτή μόνο την έχει χρυσοπληρώσει, αυτή τη στιγμή του έχουν περικόψει οποιαδήποτε παροχή, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι εξετάσεις, οτιδήποτε. Να. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά, συγγνώμη και να μ' αρέσει πως όχι, όχι, σας ακούω να μιλήσω εγώ, αλλά σας ακούω ότι είπα ότι είναι λοιπόν πολιτικό το θέμα. Καλοπροαίρετα η τοπική κοινωνία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να έχει πέσει το τρυπάκι όπως δεν λέτε. Είναι πρακτικό το ζήτημα, είναι και πρακτικό πέρα από το πολιτικό που βάζετε και καλώς το κάνετε. Έχετε δίκιο σε αυτό, δηλαδή προσωπικά μπορώ να προσθέσω και άλλα επιχειρήματα σε αυτό που λέτε.
Το ζήτημα όμως, αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει, είναι το πρακτικό. Δηλαδή, αν χρειάζεται, ας πούμε, ένα μηχάνημα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι απαραίτητο και θα αποφευχθεί το σούρτα φέρτα του συμπολίτη μας, λέω παράδειγμα τώρα, στον Άγιο Νικόλο, στο Ηράκλειο κλπ. Να μην το κάνουμε, να μην δώσουμε από το υστέρι. Να, καταλάβατε. Δηλαδή, κοιτάζω και το πρακτικό ζήτημα, αλλά αυτό μπορεί και παράλληλα να υπάρξει πλαίσιο διεκδίκησης. Μαζί με το, δηλαδή δεν νοείται να αφήσει τον νηστικούς, παραδείγματος χάρη, τους ασθενείς μέσα σε ένα χώρο τέτοιο, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα πρακτικά τα οποία θα πρέπει να λύνονται. Ένα σύλλογος λοιπόν τέτοιου τύπου θα μπορούσε να λύνει τέτοια προβλήματα πρακτικά. Δεν διαφωνώ μαζί σας στο πολιτικό κομμάτι. Μα επειδή ξέρουμε, Μαρία, συγγνώμη, και επειδή ξέρουμε και ξέρουν οι πάντες ότι οτιδήποτε θέμα είναι πολιτικό το θέμα, ξεκάθαρο. Ναι. Έτσι δεν είναι, πολιτικό ξεκάθαρο. Ναι, γι' αυτό το τοποθέτησα έτσι. Μπράβο. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι αυτό που επανάλαβα και το επαναλαμβάνω πολλές φορές και το είπα και προηγουμένως. Αντί να διεκδικήσουμε με τους αγώνες μας, το, την ανατροπή αυτή. Ωραία, έχουμε βγει 28 φορές στον δρόμο. Τη σάπια ανατροπή. Τη σάπια ανατροπή. Εντάξει, γιατί λοιπόν να πέφτουν στις διαδικασίες, γιατί αυτό βολεύει και βολεύει πρώτον για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένα, δεύτερο, να συμβάλλουμε τα μέλιστα στην κυβερνητική πολιτική, όποια είναι αυτή, που κατεδαφίζει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, και δεύτερο, να εγκλωβίζει τις κοινωνίες, να τις έχει δηλαδή τους χεριού της για οποιαδήποτε ώρα τους χρειαστεί. Επομένως το ζητούμενο είναι δύο πράγματα. Ότι η κοινωνία ένα μόνο δρόμο έχει να επιλέξει. Ή να ορθώσει το ανάστημά της να αντιδρώσει μέσα από τους συλλόγους, από τους φορείς, σε μια συμμαχία όλων αυτών, που θα έχει μοναδικό στόχο την ανατροπή αυτή της αντιλαϊκής πολιτικής των προηγουμένων και των σημερινών ή όποιων σχημάτων θα δημιουργούν από εδώ και πέρα, και να διεκδικήσει αυτά που έχει χρυσοπληρώσει και χρυσοπληρώνει και τα δικαιάται χωρίς τσακιστή δεκάρα και όχι με ελεημοσύνες, φιλανθρωπίες και οτιδήποτε, και όχι με αυτά τα τερτύπια που τον οδηγούν. Αυτά που είπα και προσπαθούν να δημιουργήσουν είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Να προσανατολιστεί η διαδικασία, δηλαδή η πολιτική αυτή, ότι ας πούμε, ξέρει τίποτα, ας τους αφήσουμε ρε ό,τι θέλουν να κάνουν, εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα, να βάζουμε δραχμή-δραχμή, ευρώ-ευρώ, ό,τι στερούμαστε, δηλαδή να στερούμε τα πάντα, το ένα και το άλλο, ξέρω εγώ, απλώς και μόνο να παίζουμε. Αυτό είπα και προηγουμένως, ότι είναι παιχνίδι κυβερνητικών λαγών που είναι πανελλαδικά αυτά τα σχήματα. Τα είχαμε δει και στο παλιότερο διάστημα με τα κινήματα, τα αυτά, το ένα και τ' άλλο. Και